Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το ζήτημα του δημοσίου είναι το κύριο θέμα συζήτησης εδώ και ημέρες. Οι απολύσεις και οι μετακινήσεις βρίσκουν θετικούς στους περισσότερους πολίτες, αφού όπως υποστηρίζουν στο δημόσιο δεν υπήρχε έλεγχος ούτε καν για τα βασικά και απαραίτητα προσόντα. Σύμφωνα με έρευνα της Kappa Research, 6 στους 10 πολίτες στάζονται υπέρ των αλλαγών που έρχονται, έστω και αν αυτές περιλαμβάνουν απολύσεις και μετακινήσεις. 6 στους 10 πολίτες στάσονται υπέρ των αλλαγών στο δημόσιο. Πρέπει να αλλάξει. Γιατί έχουν μαζευτεί όλο και μπέλιος εκεί πέρα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο τώρα, εγώ είμαι συντάξιος, μου κόβουν ορισμένα χρήματα, γιατί να μην τα κόψουν, κλείνουν τα αυτά, για, δηλαδή να μου κόβει εμένα να πληρώνει αυτός που μπήκε από το παράθυρο μέσα, δεν είναι σωστό. Το ότι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η δημοσκόπηση της Kappa Research που δημοσιεύτηκε στο Βήμα της Κυριακής, καθώς το 60% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι πρέπει να γίνουν απολύσεις στο δημόσιο, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 36%. Πρώτον, έχουν μπει πάρα πολλοί υπάλληλοι σε γραφεία και υπηρεσίες, οι οποίοι σε αριθμό νομίζω δεν έπρεπε να είναι τόσοι. Κάποιες αλλαγές, ναι, αλλά όχι αυτές που αλλάζουν. Γιατί τώρα με το να σχολάσουν ο κόσμος δεν αλλάζει κάτι. Το μετακινήσεις πιστεύω ότι έπρεπε κάποιες να γίνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί το πάνε προς το χειρότερο, όχι προς το καλύτερο. Οι περισσότεροι πολίτες υποστηρίζουν πως αν δεν γίνουν απολύσεις, τουλάχιστον πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να αναδημορφωθεί το δημόσιο, να εξυπηρετούνται πιο εύκολα και να μην πληρώνουν υπαλλήλους που μπήκαν από το λεγόμενο παραθυράκι. Κοίτα, αφού έχει πέσει δεκαρία στον κόλπο, μαζέψαν όλους πέρα στα δημόσια, στις τράπεζες, νομαρχίες και στα. Τελείωσε το πράγμα. Με τι θα τους πληρώσουν. Ποιος, αφού δεν δουλεύει κανένας. Επομένως, πάμε τον κατήφορο. Εντάξει, γιατί πληρώναμε τόσους που δεν χρειαζόταν ο τόπος. Κοίταξε να δεις, πιστεύω 9 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικοί. Αλλά από ό,τι βλέπετε δεν αλλάζει κανένας. Δεν πιστεύουν μόνο για το δημόσιο. Ορισμένοι άνθρωποι τους παίρνουν, δεν είμαι μόνος εγώ, είναι πολλοί κόσμος που υποφέρει από τους μισθούς. Λοιπόν, είναι πολλοί όμως είχαν μπει μέσα άδικα σε διάφορες υπηρεσίες. Το παιδί το ικανό. Το παιδί του ικανό που είχε φροντιστήρια, πούλησε την περιουσία του πατέρα και το σπούδαξε και έχει ένα πτυχίο στα χέρια του, γυρίζει στον δρόμο. Για ποιον λόγο. Να μπει ο ικανός μέσα. Πρέπει να αλλάξει αυτό, δεν πρέπει να αλλάξει. Ζήτημα ικανότητας, προσόντων, αξιολόγησης μέχρι και μονιμότητας θέτουν οι πολίτες, οι οποίοι ουσιαστικά εγκρίνουν τις αλλαγές στο δημόσιο. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα δημοσκόπησης, η οποία δημοσιεύτηκε χθες. Αλλά και θα έλεγε κανείς η γενική ομολογία για τις επικείμενες μετακινήσεις. Καλησπέριζουμε εμείς τον διευθυντή της τηλεόρασης ΒΕΣ, τον Νίκο Μπελογιάννη. Μαζί μας και ο διευθυντής της εφημερίδας Ασφωνία, Θανάσης Τσαμπλής. Καλησπέρα και στους δύο. Νίκο, αυτό που φαίνεται είναι αυτό που συζητά και ο κόσμος. Ότι επιθυμεί τις αλλαγές στο δημόσιο, επιθυμεί να μπουν νέα πρόσωπα, επιθυμεί να δει κάτι διαφορετικό, ένα καλύτερο δημόσιο σίγουρα. Ο κόσμος θέλει με την αγανάκτηση που έχει, με την αφραγκιά που έχει, να σου το πω τώρα λαϊκά. Και με τα προβλήματα τα οποία έχει, τώρα του φταίνουν όλα. Από εκεί και πέρα, τώρα οπωσδήποτε όλοι τόσα χρόνια ξέρουμε πολύ καλά ότι η μεγάλη πληγή του κράτους είναι το δημόσιο. Και δεν λέω το δημόσιο, να μην καταδικάζουμε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους σε λίγο. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι κακά τα ψέματα δουλεύουν περισσότερο και από τον ιδιωτικό τομέα. Περισσότερο και από τον ιδιωτικό τομέα. Και αν δουλεύαν έτσι και στον ιδιωτικό τομέα, σίγουρα θα αμείβονταν και περισσότερο από αμείβονται στο δημόσιο. Να λέμε και τα σέκα γιατί σκάφη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που οι πολίτες γυρνάνε στις υπηρεσίες, γυρνούν στις υπηρεσίες και βλέπουν ότι γίνεται και βλέπουν ότι υπάρχει πλήρης αδιαφορία, ότι η τεμπελιά να πάει και να μην έρθει, να το πω δηλαδή όπως το βλέπουν, τη στιγμή που αγωνιούν αυτοί για να λύσουν κάποιο πρόβλημά τους, οι άλλοι τους γράφουν κανονικά. Και το κυριότερο απ' όλα, θέλουν να πάρουν και ένα χαρτί και μια δουλειά που να την κάνουν, ή ένα χαρτί ή κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, μια δουλειά η οποία είναι να την κάνουν σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Τραβάει σκαλένδες. Και να τα χαρτιά, και να το ένα κατά από το άλλο, και να κατά από το άλλο, και περιμένει να δω, και να μιλάει η κυρία στο τηλέφωνο με τη μάνα της, θα φάνε το μεσημέρι, ή με τα παιδιά της, ή ο άλλος με την πεθερά του, ή με τη γυναίκα του. Αυτά πράγματα βλέπει ο κόσμος. Γι' αυτό και έχει ανακτήσει ο κόσμος. Και λέω και πάλι, δεν είναι όμως όλοι οι δημοσιοί υπάλληλοι έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιοί υπάλληλοι, οι οποίοι κακά τα ψέματα είναι κάτι παραπάνω από ευσυνείδητοι και δίνουν. Και πραγματικά κάνουν κατάθεση ψυχής προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στο δημόσιο. Το έχουμε δει και εμείς σε πολλές περιπτώσεις αυτό το πράγμα.
που στην καθημερινότητά μας που γυρνάμε για κάποια υπηρεσία. Τώρα η δημοσκόπηση, κακά τα ψέματα, ο κόσμος δείχνει τι γίνεται. Ο κόσμος δείχνει οπωσδήποτε αυτό που δείχνει η δημοσκόπηση, ότι ο κόσμος θέλει την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Θέλει κάποιοι οι οποίοι δουλεύουν στο δημόσιο να έχουν τα ίδια κριτήρια όπως δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, αν στον ιδιωτικό τομέα κάποιος δεν δουλεύει και δεν πελιάζει, θα τον διώξει. Ο επιχειρηματίας ή ο υπεύθυνος ή ο υπεύθυνος εργοδοσίας ή ο προσωπάρχης ή κάποιος άλλος. Και στο δημόσιο οι επίορκοι παίρνουν συντάξεις. Στο δημόσιο οι επίορκοι παίρνουν συντάξεις. Ή τους κάνουν κάποιο. Οι επίορκοι παίρνουν συντάξεις. Και τι οι επίορκοι? Εδώ πέρα πιάνουν ανθρώπους οι οποίοι κλέβουν κιόλας σε κάποιες υπηρεσίες και οι οποίοι περνάνε από πειθαρχικό συμβούλιο τώρα και πρασινάλογα. Αυτά έχει αγανακτήσει ο κόσμος και γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται. Φαντάζομαι πάντως και η κυβέρνηση πρέπει να είναι αποφασισμένη, εκάστοτε κυβέρνηση, δεν μιλάμε για τη σημερινή, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, προκειμένου να προχωρήσει κάποιες αλλαγές, τις οποίες μέχρι τώρα δεν είχε προχωρήσει γιατί χρησιμοποιούσε το δημόσιο πολύ απλά για πολιτικούς και κομματικούς σκοπούς. Οι κυβερνήσεις είναι βέβαια από εδώ και στο εξής υποχρεωμένες να κάνουν αυτό και βέβαια το βαρύτερο φορτίο το φέρνει αυτή η κυβέρνηση, η οποία πρέπει να διευθετήσει όλες τις αμαρτίες, όλες τις διαπλοκές, όλα τα ταραβέρια, όλα τα, να μην πω, του παρελθόντος. Στα οποία βεβαίως δεν είναι άμεροι ευθυνών ούτε και τα δύο κόμματα που κυβερνάνε σήμερα, ούτε και τα κόμματα τα οποία εξέθρεψαν τον κρατικό συνδικαλισμό. Ο οποίος, κακά τα ψέματα, είχε επιβάλει τις καταστάσεις αυτές και βεβαίως στο πλαίσιο της λειτουργίας του πελατειακού κράτους όλες οι κυβερνήσεις καθάριζαν με τα δανεικά, δηλαδή χρέωναν τον ελληνικό λαό για να θρέφουν αυτό το κρατικοδίο το σύστημα, αυτούς τους αργόμισθους, τους μαϊμούδες, τους άλλους με τα επιδόματα, με τα παραεπιδόματα, όλο αυτό το κακό συναπάντημα το οποίο κατάφερε αυτό το μεγάλο θαύμα. Δηλαδή, εκεί που η Ελλάδα, ας πούμε, υποτίθεται ότι ήταν η ισχυρή οικονομική δύναμη, η χώρα της Ολυμπιάδας και όλα αυτά, μέσα σε μία τετραετία βρέθηκε ανάσκελα. Κατέρυξη. Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά ένα μάθημα για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουν από εδώ και πέρα σε σχέση με το δημόσιο. Επαναλαμβάνω, με το δημόσιο. Διότι τις όποιες αστοχίες, τις όποιες, να μην πω, αυτών, τις πληρώνουμε όλοι εμείς. Ενώ εμείς ό,τι κάνουμε θα το πληρώσουμε μόνο εμείς, ο ιδιωτικός τομέας. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα μάθημα. Πώς πρέπει να λειτουργείς και πώς πρέπει να είναι ένα κράτος αποτελεσματικό για να μπορέσει να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις των πολιτών του, το δαιμόνιο του Έλληνα όπως λένε όλοι, το φιλότιμο του Έλληνα όπως λένε όλοι. Πώς θα το ενεργοποιήσει μια κυβέρνηση ή οι κυβερνήσεις, σε πάση περιπτώσει, οι οποίες κοιτάνε πώς θα εξυπηρετήσουν αυτό το πελατειακό σύστημα που αναπαρήγαγαν τόσα χρόνια. Επομένως, αξιοκρατία. Αξιολόγηση. Αξιολόγηση, εξυγίανση, να καθαρίσει αυτό το πράγμα, να μην αισθάνεται ο πολίτης αδικία. Τελικά ακόμα περιμένουμε να δούμε πώς γίνεται στη χώρα αυτή να υπάρχουν 2,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι και 4,5 εκατομμύρια συντάξεις. Σωστά. Να μας κολλήσουν αυτή την εξίσωση και να μας πούνε πόσο στοιχίζει αυτό στον προϋπολογισμό και πόσα δανειζόμαστε κάθε χρόνο και για πόσα χρόνια για αυτό μόνο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε σε άλλη πράξη. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε γιατί έχουν ενδιαφέρον και τα υπόλοιπα θέματα. Η αντιπαράθεση καλά κρατεί γύρω από την ανάκληση της απόφασης του Φεστιβάλ της Χρήσης Αυγής που θα γινόταν στις αρχές Αυγούστου στο Πάρκο του Λιμενικού. Η τοπική οργάνωση Χρήσης Αυγής σήμερα, μεταξύ άλλων, βάλει για την εξέλιξη αυτή της απαγόρευσης κατά του Παναγιώτη Νίκα, δείχνοντας του προς τις επικείμενες εκλογές. Ο Δήμαρχος Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας δηλώνει ικανοποιημένος για την απόφαση αποκεντρωμένης διοίκησης και σημειώνει πως ο γνώμονάς του είναι η υπηρέτηση των συμφερόντων της πόλης. Χωρίς παρατράγουδα, ολοκληρώθηκε η πορεία που οργανώθηκε ενάντια στον φασισμό το Σάββατο το βράδυ στην πόλη της Καλαμάτας. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας σήμερα πάντως εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που επιχειρεί να ηρεμήσει το κλίμα την ευαίσθητη αυτή τουριστική περίοδο στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Είμαι ευχαριστημένος για τις εξελίξεις που είχαμε προχθές. Τα χειρότερα απεφεύθησαν και από εδώ και πέρα πρέπει κάποια όλα αυτά τα ζητήματα να τα δούμε με τον τρόπο που συμφέρει την πόλη και εξυπηρετεί την πόλη. Σήμερα πάντως η ανακοίνωση της τοπική οργάνωση Καλαμάτας Χρήσης Αυγής μεταξύ άλλων επιτίθεται στον Δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα, σημειώνοντας πως την απαγόρευση του φεστιβάλ συνέβαλε τα μέγιστα ο ίδιος.
Όπως χαρακτηρίστηκα κατά λίγη ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής, η πληρωμή του κυρίου Νίκα στο Ακέραιο θα γίνει στις προσεχείς δημοτικές εκλογές και στον πρώτο αλλά και στο δεύτερο γύρο. Ερωτώμενος ο κύριος Νίκας σημείωσε. Λοιπόν, πρώτον, εγώ δεν αντιπαρατίθεμαι με πολιτικά κόμματα. Το κάθε πολιτικό κόμμα μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του. Εγώ εκείνο το οποίο λέγω μονότονα και παρακαλώ τα πολιτικά κόμματα είναι να μην ρυπαίνουν την πόλη και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο να μην δημιουργούν προβλήματα στην πόλη και στην οικονομική της προοπτική. Δεν έχω να απαντήσω τίποτα σε αυτό. Ο καθένας πράττει κατά τη συνείδησή του. Από εκεί πέρα το τι έγινε, υπάρχει μία απόφαση, επικύρωση της απόφασης και ανάκληση της απόφασης αυτής από το αρμόδιο όργανο, που είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εγώ, όταν μου ζητήθηκε η άποψη του Γενικού Γραμματέα, εξέφρασα την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι συγκεκριμένη απολύτως και τίποτα άλλο. Και ο μοναδικός μου γνώμων είναι η υπηρέτηση των συμφερόντων της πόλης. Και χαίρομαι γιατί υπηρετήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο προχθές. Αυτά είπε ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Να σημειώσουμε τη σκληρή ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής, κατά πάντων ουσιαστικά και κατά του ΣΥΡΙΖΑ και κατά της κυβέρνησης, αλλά με μία μεγάλη παράγραφο εστίασε στον κύριο Νίκα. Η πληρωμή σου θα γίνει στο Ακέραιο, προσεχείς δημοτικές εκλογές και στον πρώτο αλλά και στο δεύτερο γύρο. Εγώ πάντως η ένταση δεν έχει σταματήσει. Είχαμε την ανάκληση, ακολούθησε η πορεία. Θα μπορούσε και αυτή να έχει αποφευθεί. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Δεν είχαμε παρατράγουδα. Πάντως είχαμε μια ισχυρότατη αστυνομική δύναμη σε κάθε γωνιά της Καλαμάτας, αστυνομοκρατούμενη. Και σήμερα έχουμε και τις ανακοινώσεις. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από το προηγούμενο θέμα, γιατί ένα θέμα που ξεχάσαμε είναι μια επιστολή που έστειλε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι θα επαναπροσλάβει τους 2.000 εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα απολυθούν. Βέβαια είναι πολύ κρίμα αυτό το πράγμα που γίνεται, να απολυθούν κάποιοι συνάνθρωποι μας, γιατί ξέρουμε τι αγωνία τραβάει ο καθένας στο σπίτι του και τι γολογοθά τραβάει ο καθένας στην οικογένειά του. Αλλά οι αγαπητοί του ΣΥΡΙΖΑ είπαν θα πρέπει να προσλάβουν τους 2.000 εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα απολυθούν τώρα. Τα 2 εκατομμύρια του ιδιωτικού τομέα που έχουν απολυθεί, τι λένε για αυτό το πράγμα? Αυτό είναι μια παράθεση η οποία θα μου επιτρέψει να την κλείσω. Για το ιδιωτικό τομέα, αυτοί που έχουν πληρώσει το μάρμαρο με αίμα. Κανείς δεν μιλάει για αυτό. Είναι πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι. Όχι ότι επειδή τα έχουν πάθει αυτοί να τα πάθουν και οι άλλοι. Λέω, κανένα δεν έπρεπε να το πληρώσει. Αλλά να δείξω την τάξη μεγέθους. Τώρα, όσον αφορά το θέμα αυτό το οποίο λες με τον κύριο Νίκα. Ο κύριος Νίκας, βέβαια, η Χρυσή Αυγή του βγάλε πολύ ισχυρή ανακοίνωση. Δεν ξέρω, μου φαίνεται μήπως του είχε τάξει ότι θα τον στηρίξει στις εκλογές και τώρα με αυτό το πράγμα που έκανε άρει την εμπιστοσύνη της και τη στήριξή της. Κάτι τέτοιο φαίνεται, δηλαδή αν το κοιτάξει ένας σε αυτή τη σκληρή ανακοίνωση η οποία έγινε. Όσον αφορά τώρα το συλλαλητήριο, το συλλαλητήριο ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ μεγάλα συλλαλητήρια στην Καλαμάτα. Να πούμε τα αλήθεια, τώρα είχαν έρθει κάποιοι απ' έξω με κάποια πούλμα, δεν νομίζω ότι αυτό συνέβαλε 7, δεν ξέρω αν ήταν η μισή, νομίζω ήταν πολύ, λιγότεροι. Οι Καλαματιανοί οι οποίοι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο ήταν πάρα πολύ. Εγώ είδα και γυναίκες με παιδάκια, με καρότσα, με ανθρώπους στο συλλαλητήριο αλλά... και να πω για το συλλαλητήριο αυτό, το οποίο ήταν με πρωταρχικό θέμα τον αντιρατσισμό. Να πούμε για τους μετανάστες και αυτά τα πράγματα. Όπως το έχουμε ξαναπεί από αυτό το δελτίο, δεν μπορεί οι μετανάστες όλοι οι Λίβδοι να είναι, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι συμφωνεί κανένας. Γιατί και οι Έλληνες μετανάστες είναι στο εξωτερικό. Οι ομογένειες παντού στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, παντού σε όλο τον πλανήτη, μετανάστες έχουν πάει. Δεν μπορούμε να τους περιφερθούμε έτσι, όπως το έχουμε ξαναπεί. Γι' αυτό και δεν νομίζω ότι πρέπει να ανακύψει θέμα ρατσισμού. Ο κόσμος όμως πολύ σωστά και δυναμικά έδωσε ισχυρή παρουσία κατά αυτού του θέματος. Τώρα, όσον αφορά και αυτό που λέει ο κύριος Νίκας που ακυρώθηκε το φεστιβάλ της Χρυσής Αυγής, εγώ για να πω και τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι πολύ μεγάλη είναι η εκδήλωση και όλοι έπρεπε να πάμε. Εγώ δεν πήγα και όλοι έπρεπε να πάμε σε αυτή την αντιρατσιστική, εκτιμώ εγώ, συγκέντρωση η οποία έγινε. Αλλά αυτή η συγκέντρωση κατ' εμέ και κατά πολλούς να μεταφέρω και την άποψη πολλών, νομίζω ότι έχασε το δίκιο της. Για ποιο λόγο? Γιατί ενώ θα μπορούσε να γίνει αριστομένος και να γίνει και να προβληθεί όπως προβλήθηκε από τα πολλά μέσα ενημέρωση, τα οποία δόξα να και ο Θεός έχει μεσηνία, και προβλήθηκε σε όλο το μεγαλείο της και σε όλο το μεγεθός της αυτό το πράγμα, η πορεία αυτή, χωρίς καν να έχει ειδοποιήσει από ό,τι έμαθα,
Κατευθύνθηκε προς την Ηρών, κατέβηκε στην Ηρών και κατέβηκε στην Αβαρίνου το Σάββατο το βράδυ, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρήσει επαγγελματίες, κόσμο, τουρίστες και όλους αυτούς, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν, γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν κλείνει η Ναυαρίνου τώρα 2 ώρες το Σάββατο το βράδυ, έγινε χαμός. Νομίζω ότι αυτό πράγμα ήταν υπερβολή και αυτό πράγμα το σχολίωσαν πάρα πολλοί, οι οποίοι είπαν ότι εντάξει, στην Ναυαρίνου, όπου είναι όλος ο τουρισμός μας εκεί, Σάββατο βράδυ στην Καλαμάτα, νομίζω ότι ήταν υπερβολή. Νομίζω ότι αν θα είχε σταματήσει στην Αριστομένους, μέχρι το τέλος της Αριστομένους, θα είχε όλη τη μεγαλοπρέπεια την οποία είχε και θα είχε αναδειχτεί χωρίς καμία γκρίνια. Πάντως, εγώ να σημειώσω ότι υπήρχε. Ο κύριος Γίγας, συγγνώμη, ο κύριος Γίγας για αυτό το θέμα δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα ο κύριος Γίγας για αυτό το θέμα. Ότι έγινε μια παρακόλληση κυκλοφορίας που έγινε χαμός με την Ναυαρίνου και με χιλιάδες αστυνομικούς, όπως πολύ σωστά έπαιζαν, κρυμμένοι σε κάθε στενό. Πάντως, εγώ να σημειώσω πάντως είναι και ένα ζήτημα, γιατί θα μπορούσαν πολύ περισσότεροι να είχαν δώσει το πάνω σε αυτήν την αντιφασιστική, αντιρατσιστική πορεία. Πολλοί θα ήθελαν απόλυτη επικράτεια, αλλά φαντάζομαι ότι η ταυτοποίηση και πολιτικά αυτής της πορείας, που είχε ξεκινήσει νωρίτερα με ανακοινώσεις, με καλέσματα και με όλα αυτά, αλλά και κατά τη διάρκεια της πορείας με τα κόμματα να έχουν πάρει παραταξιακά σε αυτή την πορεία. Το είδαμε και στα πανό τους και σε οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό λίγο πάνω σε αυτό θα μου μπλόκαρε τον κόσμο στο να μην πάει ακόμα περισσότερο. Πάνω σε αυτό θα μου επιτρέψεις, από πριν ξεκινήσω, ο Θανάσης το σχόλιο του, ότι και τα συνθήματα τα οποία ακούγονταν είναι συνθήματα εμφυλιοπολεμικά. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να φοβηθεί. Δηλαδή, άραγε, τι έχει να πει ο λαλίστατος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσηνία στο σύνθημα το οποίο λέει ότι στο Μελιγαλά έγινε μισή δουλειά, το οποίο ήταν γραμμένο. Το εάν μελάς Μελιγαλάς, επειδή ήμουν παρόν σε όλη την πορεία, ακούστηκε. Είναι δυνατόν τέτοια συνθήματα. Ο κόσμος έχει. Ακούστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας. Ο κόσμος έχει την πείνα του. Ο κόσμος έχει την πείνα του. Έχει στενοχώρια του. Έχει αυτά τα πράγματα. Και έχει και αυτά τα συνθήματα τα οποία είναι φιλοπολεμικά, τα οποία ψάχναν όλοι να βρουν στο ίντερνετ τι έγινε στο Μελιγαλά, τι έγινε στο Γράμμο και στο Βίτς που λέγανε οι άλλοι. Και τώρα αυτό το σύνθημα το οποίο μείνανε άφωνοι όλοι, το οποίο γράφτηκε στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Να μπορούμε να το δούμε, Χρήστο, το σύνθημα. Ωραία, τότε στο Μελιγαλά βλέπετε εδώ ότι έχει γραφτεί, έγινε μισή δουλειά. Καταλαβαίνει κανείς αν μπορεί να συμφωνεί με τέτοια συνθήματα τη στιγμή αυτό που το σύνθημα, αυτό το σύνθημα, με αυτό το σύνθημα, τότε στο Μελιγαλά που λέει έγινε μισή δουλειά, εκεί σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι, εκτελέστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, δεν με εξετάζω εγώ τώρα τα κόμματα και αυτά τα πράγματα. Εκεί χάθηκαν κάποιες ζωές. Κάποιοι χάσαν τους συγγενείς τους, τα αδέρφια τους, τους πατεράδες τους, τους μανάδες τους, τα παιδιά τους. Είναι δυνατόν τέτοια συνθήματα να επανέρχονται στο προσκήνιο το 2013? Και καλό το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Μεσσηνίας να πάρει θέση. Να πει τι είναι, συνθήματα αυτά, ή με το σύνθημα αυτό, εάν με λάζει με λιγαλά, ή με αυτό το σύνθημα Σιμονή. Επαναλαμβάνω, Νίκο, γιατί ήμουν σε όλη τη διάρκεια της πορείας, από την πλατεία μέχρι. Για ξαναδείξε, Χρήστο, το σύνθημα, να το δει ο κόσμος. Χρήστο, για ξαναδείξε, σε παρακαλώ, το σύνθημα. Ορίστε. Τότε στο Μελιγαλά έγινε μισή δουλειά. Δηλαδή, πρέπει να σκοτώσω όλη τη Μεσσηνία. Ο Μελιγαλάς είναι μεγάλη πληγή για τη Μεσσηνία. Μεγάλη πληγή για τη Μεσσηνία. Αυτά τα συνθήματα, αυτά που είναι γραμμένα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, είναι αυτό εδώ γραμμένο. Αυτό είναι γραμμένο στην Εθνική Τράπεζα απ' έξω. Στην Εθνική. Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, έξω από την τράπεζα. Είναι δυνατόν αυτά τα συνθήματα να υπάρχουν το 2013? Εμφυλιοπολεμικά συνθήματα. Δηλαδή, δεν θα γυρίσουμε στον εμφυλιοπόλεμο? Θανάση. Εγώ θα σχολιάσω, θα υπενθυμίσω ένα σχόλιο που είχα κάνει πολύ πριν από αυτά, ότι ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μια τοπική σύγκρουση με εμφυλιοπολεμικά χαρακτηριστικά μεταξύ της Χρυσής Αυγής και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Συμμαχία της Ανταρσίας. Αυτοί ήταν οι διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής. Και βεβαίως εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή την οποία λόγω κάποιων αντιδράσεων ή κάποιων αντικειμενικών δυσκολιών που εν πάση περιπτώσει απαγορεύτηκε στον Πάρκο του Λιμενικού να γίνουν εκδηλώσεις και το Φεστιβάλ της Χρυσής Αυγής τον Αύγουστο, δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα είχε να γίνει αυτή η εκδήλωση με παραλήγια μάλιστα χαρακτηριστικά, το Σάββατο, ημέρα Σάββατο του Ιουλίου, που είναι μέσα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, και να γίνει και όλη αυτή η ιστορία, η οποία έδωσε μεγάλη, πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον κόσμο που κινόταν στην παραλιακή ζώνη το βράδυ. Υπήρχαν μάτια για την ασφάλεια της πορείας. Με ρωτάγανε ξένοι, επειδή πέρασα έξω από το ξενοδοχείο από το Φαρέ, με ρωτάγανε ξένοι τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη. Και δεν ήξερα.
Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά ήταν μια επαναστατική γυμναστική χωρίς αιτία. Από τη στιγμή την οποία είχε αποσυρθεί. Και γι' αυτό πιστεύω, πέρα από το χαρακτήρα τον εμφυλιοπολεμικό που είχε, γι' αυτό πιστεύω ότι ουσιαστικά η Χρυσή Αυγή με τη σιωπή της, εν πάση περιπτώσει έβγαλε μια ανακοίνωση μετά την απαγόρευση, επικοινωνιακά θα την έλεγα ότι είναι κερδισμένη. Και αντίθετα εισέπραξαν τη μήνη του κόσμου και με αυτά τα συνθήματα τα οποία... Δεν έχει αντιδράσει η Χρυσή Αυγή μέχρι τώρα δηλαδή. Τα οποία ήταν ακραία συνθήματα. Και εγώ σου λέω γιατί η αντιφασιστική ή οι άλλες οργανώσεις ή τα άλλα κόμματα δεν έβγαλαν μία ανακοίνωση. Εν πάση περιπτώσει να πούνε ότι η αντίδραση του κινήματος ματέωσε αυτό το πράγμα κλπ. Κλπ. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα ας πούμε. Και αν ας πούμε μετά το άλλο Σάββατο κάνει μία συγκέντρωση η Χρυσή Αυγή να πούμε στη... στην πλατεία. Και κάνει μια παρέλαση έτσι. Ναι, να κάνει μια τέτοια παρέλαση. Τι θα γίνει το παραπάνω Σάββατο, δηλαδή θα βγάλουμε τον Αύγουστο όλο, θα ξαναέρθουνε ναι, ναι. Για να τελειώσουν τη δουλειά που έμεινε η Μητελή στο Μελιγαλά. Δηλαδή τη μία θα πηγαίνουμε στο Γράμμο και στο Βίτς και την άλλη στο Μελιγαλά εδώ στη Μεσσηνία. Αυτά είναι ξεφτύλες. Εν έτη 2013 να συζητάμε, ενώ όλοι συμφωνούμε πως ο ελληνικός λαός είναι γονατισμένος και εξαθλειωμένος. Και απελπισμένος. Είναι αυτό το πρόβλημά του σήμερα. Να θυμηθεί το Μελιγαλάι, το Γράμμο και το Βίτσι. Αν θέλει να τιμωρήσει ο κάθε ένας, υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες να τιμωρήσει και να στείλει τα μηνύματά του, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα οποιαδήποτε, τα ιδεολογικά Φανάση. Και με οποιουσδήποτε τρόπους. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, μείναμε ελάχιστοι να φαγωθούμε και μεταξύ μας, ας πούμε. Για να αποδείξουμε τι. Ποιο είναι το χειρότερο καθεστώς, δηλαδή αν ας πούμε θα επικρατούσε το σύστημα Μελιγαλά ή το σύστημα που επικράτησε, το οποίο ξέρουμε τι επέφερε μετά ας πούμε και τι εξορίες και τέτοια. Και δηλαδή εμείς πρέπει να αποδείξουμε στην πράξη με εμφύλιος παραγμό ποιο είναι το χειρότερο πολιτικό σύστημα για να εφαρμοστεί ο ναζισμός ή ο υπαρκτός ανύπαρκτος σοσιαλισμός. Θανάση, για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, πάντως προκάλεσε και εξαιρετική εντύπωση και πρέπει να σου το πω ότι ανάμεσα σε αυτό το πλήθος κόσμου, που ήταν πάρα πολλοί, για πρώτη φορά είδαμε έτσι ένα μαζικό συλλαλητήριο, περίπου 1.500 με 2.000 άτομα. Ήταν 2.000 άτομα, ήταν. Θα μην το λες πάρα πάνω μεγάλο. Εγώ τότε συλλαλητήριο δεν έχω ξαναδεί τόσο πολύ δυναμική κινητοποίηση. Να σημειώσουμε και τους 100. Και μπράβο στον κόσμο τον οποίο συμμετείχε. Μπράβο. Να σημειώσουμε και τους 100 κουκουλοφόρους με τα ρόπαλα και με τα κράνια και με τα μαντήλια, τους οποίους δεν τους έλεγξε κανείς. Κάναν ό,τι γουστάρανε στην πόλη, βάψαν οποιοδήποτε τοίχο περνάγανε, κολούσαν όπου γουστάρανε αυτοκόλλητα αναρχικά ή οτιδήποτε άλλη φύση. Και φυσικά μόλις η κάμερα πλησίαζε προς τα εκεί, κοντεύσαν να γίνουν και επεισόδια. Το είδαμε πάρα πολλές φορές. Αυτό απλά να σε ενημερώσω. Αυτοί ήταν οι δημοκρατικοί πολίτες που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο. Εγώ θέλω να σου πω, Θέμη. Να το κλείσουμε. Ναι. Ναι, γι' αυτό συμπληρώνω και θέλω να εξάρω τη στάση του ΚΚΕ που δεν πήγε να. Και δεν συμμετέχει σε αυτές τις ιστορίες. Προφανώς γιατί είναι το κόμμα το οποίο έχει πάθει και έχει και τα περισσότερα θύματα από την ιστορία του εμφυλίου. Οι οποίοι, εδώ που τα λέμε, αυτοί είχαν μια πολύ σοβαρή αντίδραση στο να μην γίνει το φεστιβάλ σε όλα τα επίπεδα. Από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τα Σωματεία, είχαν κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις κλπ. Και όμως αρνήθηκαν να μπουν σε αυτό το συνοθήλευμα, το οποίο καλλιεργεί εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις κλπ. Δεν σημαίνει το να υποστηρίζουμε μια ιδεολογία ότι πρέπει να σκοτώνουμε την ελευθερία του άλλου ή να παραπέμπουμε σε καταστάσεις οι οποίες. Έχουν επιφέρει ανθρωποθυσίες στην Ελλάδα, τους έχει πληρώσει με αίμα. Τι να πούμε τώρα για πόσο έχει πληρώσει τους εμφύλιους η Ελλάδα από το 1825. Μα είναι δυνατόν τώρα μετά, αυτή τη στιγμή. Τα έχουμε πληρώσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή πρέπει να τα πληρώσουμε τώρα. Με ποιο είναι το αντάλλαγμα. Καταφέρανε πάντως, εγώ να σου πω, Θανάση, καταφέρανε τον κόσμο με αυτή την ιστορία και με αυτά τα συνθήματα. Γι' αυτό και προκάλεσα και προσκάλεσα να δώσει απάντηση. Ο λαλίστατος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πετράκος, ο οποίος ηγείτο της μπροστά από τα πανό κιόλας, για αυτά τα συνθήματα να πει τι θέση παίρνει. Θα έρθει τώρα με κάποιους κρατικοδίαιτους άλλους της Ανταρσία και λοιπά να τελειώσει τη δουλειά στο Μελιγαλά. Στους κόψουν το μισθό κανένα μήνα και θα δούμε τότε πώς θα πάνε να κάνουν επαναστατική γυμναστική. Και να πάρουν θέση γιατί τα παιδιά όλα τώρα. Να διαλύουν τις καταστάσεις και λοιπά, διότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εκεί που είχαν ξεχαστεί τα πράγματα, ψάχναν όλοι στο ίντερνετ, τα παιδιά όλοι στο ίντερνετ, μα τα δικά μου παιδιά. Τα παιδιά όλοι στο ίντερνετ και ψάχναν να βρουν τι έγινε στο Μελιγαλά. Ξαναβιώσανε μνήμες του Μελιγαλά. Όλοι από το 1950 πώς ήταν. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι επαναστάτες χωρίς αιτία. Ενώ σήμερα υπάρχει αιτία για να υπάρξει πραγματική επανάσταση. Λοιπόν, έτσι, πάμε, και η αιτία είναι
όλη αυτή η κρίση που έχει φορτωθεί στις πλάτες του λαού, που χρειάζεται μια άλλη επανάσταση, να πάμε σε μια νέα σελίδα για να μπορέσει η Ελλάδα να απογειωθεί. Αλλά όχι με τέτοιες λογικές. Πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα στα γρήγορα για να τα σχολιάσουμε. Αρκετά είναι τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο έργο ανάπλασης του πεζοδρομίου στην Οδό Φαρών. Κυρίαρχο εκείνο του κυκλοφοριακού, αλλά διαπιστώνει κανείς και τεχνικά ζητήματα, καθώς το πεζοδρόμιο βρίσκεται πιο χαμηλά από την άσφαλτο, κατά 10 πόντους. Αρκετά είναι τα ζητήματα που ανακύπτουν μέχρι τώρα από την εξέλιξη του έργου της ανάπλασης στην Οδό Φαρών. Πέρα από το χρονικό σημείο έναρξης των εργασιών, αυτές ξεκίνησαν από το νότιο τμήμα, δημιουργώντας προβλήματα μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Με βασικό αυτό της κυκλοφορίας υπάρχουν και τεχνικά. Με γυμνό μάτι λοιπόν διαπιστώνει κανείς ότι το νέο πεζοδρόμιο που έχει κατασκευαστεί και έχει ήδη σχηματοποιηθεί στο μεγαλύτερο τμήμα από την Οδό Κρήτης μέχρι την Φαρών είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το επίπεδο του υπολοιπόμενου οδοστρώματος. Βρισκόμαστε στο σημείο που εξελίσσονται τα έργα ανάπλασης του δυτικού πεζοδρομίου στην Οδό Φαρών. Πέρα από τα προβλήματα κυκλοφορίας που παρουσιάζονται και που αυτά έχουν επισημανθεί από την αρχή του έργου, υπάρχει και ένα ζήτημα ουσίας. Στην καλύτερη περίπτωση, εδώ στην κατασκευή του πεζοδρομίου, όπως βλέπετε και εσείς, το πεζοδρόμιο θα φτάσει 10 πόντους κάτω από το οδόστρωμα. Αυτό που απλά εντοπίζει κανείς είναι το γεγονός ότι το πεζοδρόμιο είναι χαμηλότερο από το οδόστρωμα και κατά συνέπεια η αγωνία για το τι πρόκειται να γίνει με την πρώτη βροχόπτωση είναι μεγάλη. Δεν προβλέπετε, δεν θα μπουν τα νερά όλα μας στα μαγαζά. Όπως μπαίνανε και παλιά. Είναι να φεύγουν από τα ρούχα μας, αν δεν κατεβάσουν και το δρόμο. Ωραία. Και ήρθανε μια εποχή το οποίο δουλεύουν τα μαγαζά και το οποίο μας έχουν ρημάξει και είμαστε έτοιμοι για κλείσιμο. Για κλείσιμο, είμαστε δηλαδή προς γκρεμός και επισορέωμα. Αλλά στη χειρότερη περίοδο. Στη χειρότερη περίοδο, ούτε λέξανε πότε αν έχουν τα μαγαζά. Ήρθε εδώ, μας είπε 5 κουβέντες, θα γίνει το πεζοδρόμιο 7 μέτρα. Το έκανε 5 μέτρα. Λοιπόν, θα κάνει πάρκινγκ, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει. Και μας είπε τώρα για το δρόμο, δεν μας είπε τίποτα. Λέει ο εργολάβος, λέει θα κατεβεί η άσφαλτο. Τώρα από εκεί και πέρα. Παρά το γεγονός ότι στην μελέτη δεν είχε προβλεφθεί η ανακατασκευή του οδοστρώματος, ο αρμόδιος δήμαρχος επισημαίνει ότι αυτή θα γίνει από τα απρόβλεπτα της μελέτης και η άσφαλτος που έχει πέσει μέχρι τώρα θα απομακρυνθεί προκειμένου να χαμηλώσει ο δρόμος. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε τάση να ρίχνουμε άσφαλτο επί ασφάλτου για να βελτιώνουμε την εικόνα του οδοστρώματος. Αυτό τι έγινε, έχει αποτέλεσμα να σηκωθεί πολύ ψηλά το κέντρο του δρόμου τέλος πάντων. Και να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο κομμάτι κάτω από την Κρήτη που κάθε φορά που βρέχει. Ο δρόμος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και αναβαίνει το ύψος του νερού πάνω από το ύψος του δρύθου πεζοδρομίου και στην ουσία έχουμε προβλήματα με τα καταστήματα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το έχουμε αντιμετωπίσει στις τεχνικές υπηρεσίες. Πρόκειται στην πορεία του έργου να γίνει απόξεση όλων αυτών των περισσευόμενων υλικών που υπάρχουν επί του δρόμου. Θα κατέβει η στάθμη του δρόμου, θα κατέβει και ο άξονας του δρόμου και θα ξανακατασκευαστεί από την αρχή με νέο άσφαλτο. Έτσι. Θα πάμε αρκετά χαμηλότερα, γύρω στους 25 πόντους χαμηλότερα από το ρύθμιο του πεζοδρομίου, που θα δώσει τη δυνατότητα αυτό στις βροχές που θα ακολουθήσουν κατά τον Οκτώβριο και κατά τον Νοέμβρη να κυλούν τα όβρια ύδατα στο πλάτος του δρόμου, ώστε ο δρόμος σε έντονες βροχοπτώσεις να λειτουργεί ως ποτάμι και να μην έχουμε πρόβλημα με πλημμυρίσματα από τα διάφορα καταστήματα. Στα Βαρύνια τι θα γίνει μόλις καταλήγει ο δρόμος, στη διασταύρωση? Κοιτάξτε να δείτε, στην Αβαρίνου καταρχήν αυτό το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο παρουσιάζεται σπάνια κάθε στι περιόδου του φθινοπόρου. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αγωγή ομβρίων από την Κρήτη και κάτω, γιατί δεν επιτρέπεται να κατασκευαστούν. Θα έχουμε απορροή των υδάτων όπως έχουμε και σε όλες τις άλλες οδούς. Θα υπάρχει ένα πρόβλημα, θέλω να πω, ύψους αν κατεβείτε 25. Όχι, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα, διότι θα γίνει αντί η απαραίτητη συναρμογή των οδών. Δεν θα έχουμε ένα σκαλοπάτι δηλαδή προς Θεού στη συναρμογή των οδών. Αυτό θα γίνει με συμπληρωματική σύμβαση? Όχι, θα γίνει μέσα στα πλαίσια της σύμβασης. Έτσι κι αλλιώς η σύμβαση προβλέπει ότι ένα κομμάτι του δρόμου θα ξαναφτιαχνόταν. Πάμε για ένα τμήμα από τα απρόβλεπτα. Μάλλον θα καλύψει αυτά τα έξοδα που θα προκύψουν όσα προκύψουν. Σε παρέμβαση για το ζήτημα του πεζοδρομίου της Οδού Φαρών είχε πρόσφατα προχωρήσει ο επικεφαλής πρωτοπορίας Νίκος Φωτέας, θέτοντας μάλιστα και εύλογα ερωτήματα. Ανάμεσα σε αυτά, έχει γίνει πρόβλεψη για τις χαμένες θέσεις στάθμευσης? Έχει γίνει αξιολόγηση για τις επιπτώσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις? Θα εφοδιάσει με πλωτά φράγματα το πεζοδρόμιο ο Δήμαρχος για τα νερά του χειμώνα? Αυτά λοιπόν επισημαίνουν και από τους πολίτες και από τους αυτοδιοικητικούς. Απλό είναι. Περνάς από εκεί και το βλέπεις. Νίκο, νομίζω ότι
Μόνο και μόνο η εικόνα μιλάει ορισμένες φορές. Εντάξει, μιλάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία. Τώρα κατασκευάσαμε το πεζοδρόμιο και αφού είδαμε τελικά ότι το πεζοδρόμιο έρχεται στις εισόδους των καταστημάτων και των σπιτιών, θα φτάσουμε τώρα να ξυλώσουμε όλο τον δρόμο. Αλλά δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη για όλο τον δρόμο, γιατί. Από τα απρόβλεπτα. Λοιπόν, επειδή έχουμε γίνει περίγελο όλου του κόσμου και ιδιαίτερα αυτή η ταλαιπωρία που, όπως είπαν και οι επαγγελματίες εκεί, είναι πολύ μεγάλη. 7 μέτρα το πεζοδρόμιο, λέει 5 μέτρα έγινε. Τώρα ο δρόμος είναι 25, είναι 20 πόντους πιο ψηλά. Χρήστο, μπορείς να μας δείξεις, παρακαλώ, τη διαφορά του δρόμου με το πεζοδρόμιο? Να τη δούμε, ναι. Να δούμε. Κοιτάξτε να δείτε πού είναι. Στα πλάνα, ναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε πού είναι ο δρόμος και πιο χαμηλά είναι το πεζοδρόμιο. Είναι τρομακτικό το θέμα που είναι. Δηλαδή είναι 20 πόντους περίπου είναι πιο ψηλά ο δρόμος, όπως είναι. Ναι, ναι, δηλαδή και 25, δηλαδή πρέπει να κατεβεί 45 πόντους κάτω ο δρόμος. Με αποτέλεσμα. Όπως πολύ σωστά έχει επισημάνει ο Φωτέας, ο Νίκος, εκεί τι θα κάνουν, θα κάνουν σαμαράκι Ναυαρίνου. Εφόσον λέει θα το κατεβάσουν από την Κρήτη, που και εκεί είναι ψηλά ο δρόμος, θα κάνει σαμαράκι στην Κρήτη, θα κάνει σκαλοπάτι στην Κρήτη. Γι' αυτό ο κόσμος έχει αγανακτήσει και αυτό που λένε κάποιοι να το μεταφέρω, ότι κάποιοι εκεί στο Δήμο, δεν ξέρω και ο κύριος Δήμαρχος τι κάνει, ξυπκιμούνται το βράδυ, βλέπουν όνειρα. Με σχέδια, με αναπλάσεις, με κουραζερόπλια, με δεν ξέρω με τι, με τη γενική, και το πρωί τα υλοποιούν χωρίς καμία μελέτη. Και εγώ ερωτώ, γιατί εγώ είμαι άσχετος. Όπως και περισσότεροι άνθρωποι είναι άσχετοι, οι οποίοι περνάνε εκεί. Εγώ είμαι άσχετος. Αυτοί οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, δεν υπάρχουν επιστήμονες εδώ πέρα στην Καλαμάτα, μηχανικοί, δεν υπάρχει ΤΕΕ, δεν ξέρω πώς τα λένε, συγκοινωνιολόγοι, αυτά τα πράγματα. Να πούνε την άποψή τους, να βγουν να πούνε την άποψή τους, να μας διαφωτίσουν όλοι. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται να βαρύνει τώρα αυτή τη στιγμή, μέσα στη Φαρών. Στην καρδιά της τουριστικής περιόδου να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα πεζοδρόμια και σε λίγο να ξυλώνουν την άσφαλτο και το δρόμο και να το πληρώσουν από τα αδιάθετα. Πόσα είναι τα αδιάθετα? Και εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος πεινάει, απολύονται. Πόσα λεφτά έχουν αυτοί? Είναι τρομακτικό το πράγμα αυτό το οποίο γίνεται για κάποια έργα τέτοια βιτρίνας. Και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη αυτή για αυτή την. Εγώ εύχομαι να είναι σωστά. Αν αποδειχτεί πατάτα, δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη, αν την έχει ο Δήμαρχος ή αν την έχουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ή αν την έχουν κάποιοι άλλοι. Πάντως αυτό γελάει ο κόσμος ολόκληρο. Περιμένω να δούμε το αποτέλεσμα. Γιατί ίσως αυτή η ιστορία εκεί αποδειχτεί το Βατερλό του Νίκα. Να το θυμάστε αυτό που λέω. Αυτή η ιστορία η οποία φτιάχτηκε χωρίς κανένα προγραμματισμό. Γιατί αν θυμάστε. Και η πεζοδρόμηση της Αριστομένης που πήγε πολύ καλά και τελικά έγινε πεζόδρομος το πάνω μέρος της Αριστομένης μέχρι την πλατεία 23 Μαρτίου από την Εθνική, ξεκίνησε για να γίνει δρόμος. Για να περνάνε και αυτοκίνητα και τέτοια. Και τελικά κατέληξε πεζόδρομος. Δηλαδή κατατύχει όλα. Δεν υπάρχουν δηλαδή συγκοινωνιολόγοι, δεν υπάρχουν επιτροπές, δεν υπάρχουν. Τι να πω, μηχανικοί, επιστήμονες, ειδικά άνθρωποι, επιστήμονες δηλαδή, οι οποίοι είναι ασχολημένοι με αυτό το θέμα. Έχουν σπουδάσει αυτές τις ιστορίες. Ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα? Κάνουν τέτοια τρομακτικά λάθη. Και να πω και κάτι άλλο. Έχει ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει συζητηθεί ότι μήπως μονοδρομηθεί η Φαρών. Δηλαδή, έχουμε τρελαθεί τελείως. Να μονοδρομηθεί η Φαρών και να μονοδρομηθεί προς τα πάνω, λέει, να περνάνε, λέει, οι πελάτες από τα κουραζερόπλια. Πολύ εύλογα ρωτάνε ο κόσμος. Δεν μπορούσε να ανοιχτεί ένας πεζόδρομος μεγάλος μέσα στο πάρκο, να περνάνε μέσα από το πάρκο και μέσα από το. Να βγουν εσαρισμένοι απάνω. Γιατί έπρεπε να γίνει η Φαρών? Γιατί ακούστηκε και το άλλο. Ότι η Φαρών με τα μεγάλα πεζοδρόμια τους είπαν ότι θα γεμίσουν καφετέριες. Μήπως έχουν τρελαθεί τελείως? Μήπως πρέπει να τους δει κανένας ψυχίατρος? Οι καφετέριες πεζόδρομες είναι με τον από τη φυλακή οι επαγγελματίες. Θα κάνουν και άλλες αυτοί για να μεταφέρουν τις πιάτσες αλλού? Γιατί η πιάτσα της Ιατροπούλου μεταφέρθηκε εκεί. Δεν πήγε περισσότερος κόσμος. Κάποιος άλλος κόσμος, κάποια άλλα μαγαζιά και έκλεισαν. Γιατί μετέφερε την πιάτσα ο Δήμος εκεί. Άμα τώρα τη μεταφέρει στη Φαρών, θα κλείσουν κάποιοι άλλοι. Οι οποίοι, κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι επαγγελματίες είναι με τώρα από τη φυλακή. Και το κυριότερο απ' όλα, δεν βλέπει τι γίνεται, πόσοι πληρώνουν τα δημοτικά τέλη, τα κοινόχρηστα, τα πεζοδρόμια και τέτοια. Ήδη ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο Δήμος Καλαμάτας, είναι από τους λίγους που μαζεύει και τα καρκολοτράπεζο καθίσματα όσους δεν έχουν πληρώσει. Δεν βλέπει πώς δεν έχουν πληρώσει. Λοιπόν, κάτι άλλο που δει πολύ απλές παρατηρήσεις, μου είπε ο κόσμος, όμως μετά το ρεπορτάζ, το πρώτο. Να ρωτήσουμε, λέει, κάτι τη Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν ξεκινούσαν τα έργα ανάποδα από το πάνω μέρος της Φαρών και να κατέβουν προς τα κάτω, να μην υπάρχει όλο αυτό το μπλοκάρισμα στην παραλία της Καλαμάτας μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού? Απλό το ερώτημα μας το έδωσε ο κόσμος. Και το δεύτερο,
Εδώ δεν μπορούν να ρίξουν, λέει, 2 μέτρα άσφαλτο στην πόλη που έχει τόσες και τόσες λακκούβες. Θα πάνε να ξυλώσουν ολόκληρη την οδό Φαρών και ποιος θα την πληρώσει. Αυτό δεν είναι 45, κοίτα πόσο είναι. Ρε. Και θα κρατήσει. Παιδιά, Θανάση, βλέπεις 45 πόντους αυτό το πράγμα κάτω. Δηλαδή, πού θα πάει. Δεν ξέρω, μήπως είμαι τόσο πολύ βλάκας. Εγώ τόσο πολύ βλάκας. Ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να το καταλάβει. Τι θα κάνει. Θα κάνει ανηφόρα στην Αβαρίνου, κατηφόρα στην Ακρίτα, στην Κρήτη. Τι θα κάνει. Λίμνη θα κάνει εκεί. Θα βάλει σκυλόψαρα. Τι να πω εδώ, αντί να ανοίξουν κάποιο δρόμο που αυτή τη στιγμή νομίζω τον πρωταρχικό ρόλο θα τον είχε να ανοίξει την Κρήτη, να διευκολυνθεί η κυκλοφορία που τα φανάρια, η ουρά φτάνει μέχρι το Βενζινάδικο του Κατσαρού στην Κρήτη, εκεί στη στροφή, που γίνεται χαμός και πανικός, να ανοίξει ένα δρόμο. Γιατί η ελπίδα όλη είναι ο περιμετρικός τώρα. Ο περιμετρικός των οποίων τον είχε σχεδιάσει ο Κουτσούνης, κακά τα ψάματα. Δεν ανοίγει ένα δρόμο. Μήπως δικαιωθεί η Θανάση ο Λάκης. Ο Λάκης ο φίλος ο οποίος λέει ότι στο τέλος αυτός κλείνει τους δρόμους και αν θα γίνει κάτι στην πόλη, γιατί ο κύριος Δημόπουλος είπε βρέχει λέει πολύ λίγο καιρό λέει, και το φαινόμενο δημιουργείται πολύ λίγες φορές το χρόνο. Δηλαδή τις φορές που δημιουργηθεί μία ή δύο θα πνιγούν οι άνθρωποι και οι σεισμοί γίνονται κάθε 40 χρόνια. Κύριε Δημόπουλε, έτσι αυτά τα πράγματα ενημερώνει το Δήμο και αυτά τον συμβουλεύεται το Δήμαρχο. Ότι δεν γίνεται μία φορά το χρόνο γίνεται. Δεν ξέρω. Κοίταξε, θέλουμε το ρεπορτάζ, τίθεται κάποια ζητήματα, ο Νιούχος βέβαια έδωσε πάρα πολλά. Εγώ θα σου πω το εξής, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν υπάρχουν λύσεις από ένα Δήμο όπου έχει 4-5 αντιδημάρχους που είναι μηχανικοί, έχει μια τεχνική υπηρεσία η οποία έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις, μελέτες, πάση περιπτώσει στην πόλη, ανεξάρτητα από την επιλογή του να γίνει το έργο εκεί, που είναι μια πολιτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Σε σχέση δε με το έργο, πρέπει να σου πω ότι νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο έργο και ότι, εν πάση περιπτώσει, με τα έργα, τα οποία έχουν γίνει κυρίως μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχει δοθεί μια δουλειά στην Καλαμάτα. Δηλαδή είναι και μια απάντηση στην κρίση, αν θέλεις αυτό. Τώρα, το ζητούμενο είναι εάν το έργο πραγματικά θα είναι σωστό. Και εγώ περιμένω πραγματικά να δω πώς θα λειτουργήσει αυτό, διότι πράγματι το ύψος της Φαρών σε αυτό το σημείο, όπως λειτουργούσε παλιά, δημιουργούσε πραγματικά πρόβλημα πλημμυρών, έτσι. Το ζητούμενο είναι αν αυτή η παρέμβαση που γίνεται τώρα μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Δεν ξέρω, η απάντηση του κυρίου Δημόπουλου προσπάθησε να δώσει κάποιες απαντήσεις. Όχι όμως ολοκληρωμένα. Κάτι που σημαίνει ότι το ζήτημα της οδοποιίας σε αυτό το σημείο στη Φαρών δεν έχει τεχνικά τουλάχιστον να αντιμετωπιστεί επαρκώς ή τουλάχιστον αυτό το οποίο βγάζει προς τα έξω ο Δήμος τουλάχιστον δεν πείθει. Γιατί και ο κύριος Φωτέας τεχνικός είναι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η παρέμβασή του ήταν εύστοχη. Εάν τουλάχιστον το έχει και ψάξει, τόσο το καλύτερο. Άρα η απάντηση την οποία πρέπει να δώσει η Δημοτική Αρχή για να διασκεδάσει, θα σου έλεγα, τις ανησυχίες του κόσμου, οι οποίες είναι εύλογες, θα πρέπει να είναι πιο επαρκής και πιο τεκμηριωμένη. Ωραία, και νομίζω ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος θα πρέπει να καθίσει να δει τις μελέτες, να δει ποιο είναι το διατάφτα του έργου και να δώσει κάποιες απαντήσεις, γιατί πράγματι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εκεί ή που κυκλοφορούν εκεί και τώρα πλέον έχει γίνει κόλαση με το πάρκινγκ. Ευτυχώς που σήμερα, να το πούμε, ανοίγει και το λιμάνι. Να τα πούμε και για το λιμάνι και το πάρκινγκ τώρα. Ευτυχώς που ανοίγει και αυτό, διότι πραγματικά δημιουργείται ένα πρόβλημα. Θέμη, θα μου επιτρέψει να επιμείνω στο θέμα αυτό του δρόμου εδώ πέρα, τη μονοδρόμηση, συγγνώμη, τη Φαρών που ακούστηκε. Δηλαδή, είναι δυνατόν χωρίς κυκλοφοριακές μελέτες, χωρίς τίποτα να γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν. Κοίταξε τώρα αυτά που ακούγονται όμως να μην τα θεωρούμε ορθολογικά. Όχι, εγώ αλλά... να τα πούμε. Να τα πούμε, μην γίνουν προτελεσμό γεγονότο. Δηλαδή, γιατί άμα μονοδρομηθεί η Φαρών, Θανάση, όλο το βάρος του κόσμου θα κατεβαίνει, θα πέσει στη Λυκούργου. Η Λυκούργου ξέρουμε τι είναι. Και εν πάση περιπτώσει, να μπει κάποιο κοινωνιολόγο να κάνει μια συγκοινωνιακή μελέτη στην Καλαμάτα. Δηλαδή, αντί να βρουν τρόπο, μήπως μονοδρομήσουν ένα κομμάτι της Ναυαρίνου ή όλη την Ναυαρίνου, δεν ξέρω, κάτι που γίνεται χαμός εκεί, πάνε να μονοδρομήσουν τη Φαρών τώρα. Λοιπόν, κοίταξε, νομίζω ότι μια επικαιροποιημένη συγκοινωνιακή μελέτη υπήρξε την πρώτη τετραετία του κυρίου Νίκα. Δεν ξέρω αν βαδίζουν βάση αυτής, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να πάω με εικασίες.
Γιατί δεν έχω και τις κατάλληλες γνώσεις για να αντιμετωπίσω και να δώσω απαντήσεις στο ένα ή στο άλλο. Εκτός αν κάποια στιγμή, ας πούμε, τεθούν τα ζητήματα ότι θα γίνει αυτό ή θα γίνει το άλλο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο δεδομένο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το πάρκινγκ στο λιμάνι. Να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στην παραλιακή ζώνη, επειδή όχι από απόψε, καθώς στη διάθεση των πολιτών της Καλαμάτας και των επισκεπτών, είναι ο χώρος του λιμανιού. Εκεί που θα μπορούν στις θέσεις που έχουν καθοριστεί, με είσοδο από την απόλυξη οδοφαρών, να σταθμεύουν δωρεάν, κάτι που περίμεναν όλοι πώς και πώς. Για το πάρκινγκ του λιμανιού της Καλαμάτας που από απόψε θα ανοίξει τις πύλες του προκειμένου εκεί να μπορούν να σταθμεύσουν πολίτες και επισκέπτες και έτσι να ανακουφιστεί σημαντικά η παραλιακή ζώνη. Θα εξυπηρετηθεί και ο κόσμος αλλά και οι επαγγελματίες. Και δωρεάν. Ευχαριστούμε όλους, και τον Δήμαρχο και το Λιμενικό και το Τελωνείο. Για τους τουρίστες καλά είναι. Όλα τζάμπα. Άμα είναι δωρεάν όλα καλά είναι. Έπρεπε. Χρειάζεται. Πολύ ωραία και μπράβο σε αυτούς που πήραν την πρωτοβουλία. Εξφερεί τον κόσμο αυτό. Θα πάει μέσα και θα βγει έξω από εκεί. Γιατί δεν έχει παραγγεί, όπως βλέπεις τα Μαρίνου έκλεισε. Κάτι με το δρόμο, η Φαλόνη και όλα αυτά τα πράγματα είναι καταγημένα. Καλό είναι αυτό. Από το Δήμο δεν είναι. Τέτοια να γίνονται. Οι πολίτες δηλώνουν ικανοποιημένοι από αυτήν την εξέλιξη, ενώ η Δημοτική Αρχή και σήμερα είχε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, το Τελωνείο και τη Λιμενική Επιτροπή, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα. Βεβαίως, ήδη είναι η υπηρεσία κάτω. Το τηλέφωνο πριν από λίγο ήταν από τον Πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής, τον κύριο Παπαχρήστου. Θα κατέβω και εγώ σε λίγο κάτω. Είναι μια προσπάθεια ουσιαστική να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες και τον κόσμο, να προσφέρουμε κάποιες δεκάδες θέσεις δωρεάν. Είναι πολύ σημαντικό. Η Καλαμάτα έχει βουλιάξει από κόσμο, το ξέρετε. Το Σαββατοκύριακο είχαμε κόσμο χωρίς προηγούμενο, όχι μόνο στην πόλη, αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Υπόψη είναι έχουν ληφθεί όλα τα δεδομένα προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα και εκείνα των πλοίων, όπως στη Σμυρτιδιώτσας. Είναι τακτοποιημένο αυτό το ιδιαίτερο ζήτημα από το Τελωνείο που έχει την οικονομική ευθύνη του χώρου και, και το Λιμεναρχείο. Δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα. Εγώ ευχαριστώ και δημόσια και πάλι και τον Λιμενάρχη και τον διοικητή του, το Διευθυντή του Τελωνείου και τη Λιμενική Επιτροπή για το γεγονός ότι ξεπέρασαν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και με γρήγορες διαδικασίες κάνουμε αυτή την ενέργεια η οποία βοηθάει τον κόσμο αντικειμενικά και την παραθαλάσσια ζώνη. Θα δούμε ένα ακόμη θέμα σχετικό με τα κυκλοφοριακά για να πάμε και στο πάρκινγκ του Νέοντα, αφού δεν λείπουν τα παράπονα. Αρκετοί είναι οι οδηγοί, οι οποίοι θεωρούν ταλαιπωρία την αναζήτηση της απαραίτητης κάρτας στάθμευσης και ζητούν από το Δήμο ειδικό περίπτερο στο χώρο για να την προμηθεύονται εγκαίρως. Έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια από τη στιγμή που ο Δήμος Καλαμάτας ξεκίνησε την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης για τα πάρκινγκ του Νέοντα. Η Δημοτική Αστυνομία, μάλιστα, καθημερινά έδινε κλήσεις σε όποιον πολίτη δεν συμμορφωνόταν με το μέτρο αυτό. Τώρα, εν έτη 2013, τα παράπονα δεν είναι λίγα, αφού αρκετές φορές οι οδηγοί ψάχνουν να βρουν τις απαραίτητες κάρτες, όμως δεν τα καταφέρουν εύκολα. Το άγχος πολλές φορές μήπως δεν προλάβουν και τελικά δουν στον μπαμπρίς τους την κλίση είναι μεγάλο. Για το λόγο αυτό οι ίδιοι ζητούν από το Δήμο ένα ειδικού τύπου περίπτερο στο χώρο, ώστε γρήγορα να προμηθεύονται τις πολυπόθετες ξυστές κάρτες. Είναι φυσιολογικό, ναι, διότι τώρα αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω κάρτα και ξαναγκάζομαι να κατέβω κάτω να πάρω μια κάρτα. Αν υπήρχε ένα περίπτερο, ακόμα καλύτερα. Βεβαίως. Θα εξυπηρετήσω πολύ. Ναι, υπάρχει αυτό, βεβαίως. Καλύτερα είναι να έχει ένα περίπτερο στη μια άκρη και ένα στην άλλη. Τι κάρτα, ας πούμε. Καλό είναι ο Δήμος να διαχειρίζεται σωστά τα πάρκινγκ που έχει. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να έχει, γιατί ψάχνεις τώρα να βρεις να πάρεις κάρτες, ας πούμε. Πρέπει να πας στο φαρμακείο, να πας πιο πάνω. Άμα έχει εδώ πέρα θα είναι πιο ωραία. Όπως δηλώνουν, η ίδια η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα πολλές φορές να αναζητούν αλλού να παρκάρουν. Όπως τονίζουν, το πρόβλημα δεν είναι το κόστος της κάρτας, αλλά ο αγώνας για να τη βρεις έγκαιρα. Βέβαια, γιατί άμα θέλετε μια κάρτα δεν μπορείτε να την βρείτε πουθενά. Βεβαίως είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Άμα είναι μέσα στο πάρκινγκ, το παίζεις. Και τα δύο θα σχολιάσουμε. Καταρχήν με το πάρκινγκ για το λιμάνι, νομίζω ότι Νίκο είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Με ενημερώσαν τώρα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Γεμάτο το πάρκινγκ στο λιμάνι. Υπάρχει ένα ζήτημα με το φωτισμό, ίσως θα πρέπει να το δούμε. Δεν μπορούσαν να βάλουν δύο φώτα. Με δύο φώτα λίγο να είναι καλύτερη κατάσταση, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντως είναι σημαντικό ότι υπήρξε όλη αυτή η συνεργασία Τελωνείου πάνω απ' όλα, Λιμενικής Επιτροπής και Δήμου και ήταν απλό το πρόβλημα και λύθηκε. Τόσα χρόνια συζητούσαμε και. Όλος ο κόσμος χαιρετίζει και χαιρέτησε αυτή την απόφαση να ανοιχτεί το πάρκινγκ στο Λιμενικό Ταμείο εκεί μπροστά στο λιμάνι. Το οποίο κακά τα ψέματα
θα διευκολύνει και τους επισκέπτες και τους επαγγελματίες και όλο τον κόσμο ο οποίος επισκέπτεται την πόλη σε αυτό το πανέμορφο κομμάτι στην προκυμαία της Καλαμάτας εκεί μπροστά να μπορέσει να παρκάρει. Να μπορέσει να παρκάρει. Εγώ όμως θα κάνω μια ερώτηση για να μην τα λέμε όλα ρόδινα. Λέω, χαιρετίζω αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Και αυτή την ενέργεια η οποία έγινε. Που ακάτα ψέματα εγώ την έχω ζήσει, γιατί ήμουνα εκεί με μαγαζιά εκεί στην παραλία και την έχω ζήσει χρόνια τώρα την κατάσταση αυτή και την ταλαιπωρία την οποία τραβάει ο κόσμος για να παρκάρει. Αλλά θα πω και το άλλο. Ο κύριος Νίκας είπε δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν. Από ό,τι ξέρω, γιατί λέει δωρεάν το δωρεάν, εκεί είναι του λιμενικού ταμείου το μέρος. Στο λιμενικό ταμείο, το δίνει, επειδή είναι του λιμενικού ταμείου και τα έσοδα τα έπαιρνε, το δίνει δωρεάν και στα δικά του που έχει βάλει το ρεπορτάζ, μετά ζητάει τα λεφτά για το. Για το πώς το λένε, με τις κάρτες και τέτοια. Δηλαδή τα δικά μας και τα ξένα μισάκα, που λέγει η παρεμία. Γιατί το φώναξε, το είδαμε στόμφο αυτό. Λέει το δίνουμε δωρεάν. Τι δίνει δωρεάν? Δικό του είναι. Του λιμενικού ταμείου δεν είναι αυτό? Το λιμενικό ταμείο πρέπει να συνέβαλε για να είναι δωρεάν. Γιατί άμα ήθελε το λιμενικό ταμείο, πιστεύω ότι θα είχε βάλει κάποιο αντίτιμο. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως και πολύ σωστά, οι άνθρωποι αυτοί στο πάρκινγκ του Νέδοντα, η ταλαιπωρία με τις κάρτες, ιδιαίτερα στους επισκέπτες που δεν ξέρουν ποιο είναι το φαρμακείο απέναντι του κύριου Ποντίκη ή ποιο είναι τα άλλα τα σημεία τα πουλάνε ή τα περίπτωρα μερικές ώρες είναι κλειστά. Απλά, ιδιαίτερα ιδιαίτερα κάποιες μέρες το μεσημέρι είναι κλειστά, αυτά όλα δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί δεν υπάρχει ένα σημείο να πάει να αγοράσει κάποιους κάρτες. Δηλαδή, όταν λειτουργούσε και η δημοτική αστυνομία, λέω τώρα, που η δημοτική αστυνομία, κακά τα ψέματα, την είχε βάλει εκεί πέρα όποιος έφευγε και άφηνε το αυτοκίνητό του, τσέβασε και τον αγράφανε. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν το κουβούκλιο που είχε η εταιρεία τότε εκείνη του πάρκινγκ να πουλάνε κάρτες εκεί. Να βάλει τρία άτομα εκεί, δύο άτομα πώς θα βάλει, να απασχολήσει και δύο άτομα. Δεν έχει άτομα. Ή η δημοτική αστυνομία είχε τόση πολλή δουλειά που δεν μπορούσε να πουλάει και κάρτες. Αυτό έχει ανακτήσει ο κόσμος και αυτές οι καταγγελίες και τα παράπονα του κόσμου είναι καθημερινά και ανελιπώς τόσο καιρό. Αυτό έχω να πω. Θανάση, ένα σύντομο σχόλιο. Κοίταξε, εγώ σταθώ ότι δίνεται μία λύση στην παραλία σε μία εποχή όπου πραγματικά είναι πονοκέφαλος. Δηλαδή το σκέφτεσαι να πας στην παραλία και να μείνεις εκεί στην παραλία. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αλλά και στον κόσμο που θέλει να κάνει τη βόλτα του, να καθίσει, να πει τον καφέ του, να απολαύσει την παραλία, την προκυμαία, το λιμάνι, τη βόλτα κλπ. Έπρεπε να κάνεις αίτηση, δηλαδή ή να είχες άγιο που λέμε, για να μπορέσεις να βρεις κάπου να παρκάρεις νόμιμα ή παράνομα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λιμάνι, εκεί νομίζω ότι το θέμα πρέπει να διευθετηθεί πιο οριστικά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι χώρος λιμανιού και δημιουργούνται κάποια προβλήματα όταν υπάρχουν σκάφη. Και νομίζω ότι τώρα κάτι γίνεται, να αντιμετωπιστεί το θέμα της δημιουργητιότητας ή στην περίπτωση κατά την οποία μπαίνουν κάποια σκάφη μέσα στο λιμάνι. Δεν είναι και τόσο απλό το θέμα. Από εκεί και πέρα ας σταθούμε σε αυτό τουλάχιστον στην ανακούφιση και να δούμε και πώς θα λειτουργήσει. Είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει εποφελώς και για το κυκλοφοριακό της πόλης, αλλά και για την εξυπηρέτηση των πολιτών που θέλουν να φτάσουν στην παραλία. Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας κατάφερε να αποσπάσει η κυβέρνηση και έτσι, παρότι ήταν δέσμευση παριλαμβανόταν στο μνημόνιο, φαίνεται πως οι αντικειμενικές αξίες δεν θα αναπροσαρμοστούν για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτές θα παγώσουν μέχρι το 2016. Παγώνουν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων μέχρι το 2016, οπότε και θα έρθουν στα επίπεδα των εμπορικών τιμών που θα ισχύουν τότε. Η κυβέρνηση, με βάση πληροφορίες της ημερησίας, πέτυχε να αποσπάσει τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας ώστε να μην υπάρξουν αναπροσαρμογές αυτήν την περίοδο, αν και ήταν δέσμευση που περιλαμβανόταν στο μνημόνιο που ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες. Το Οικονομικό Επιτελείο στη διαπραγματεύση του με τους Τροϊκανούς παρουσίασε στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ακινήτων, όπου στην ουσία δεν υπάρχουν αγοροπολισίες και επομένως δεν μπορούν να γίνουν αναπροσαρμογές σε τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με την απόφαση για πάγωμα, ευνοούνται όσοι ιδιοκτήτες έχουν ακίνητα σε περιοχές όπου οι εμπορικές τιμές είναι ακόμη υψηλότερες από τις αντικειμενικές, αν και είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις διότι δεν υπάρχουν αγοροπολισίες. Η Τρόικα αποδέχτηκε το σχετικό αίτημα για πάγωμα των αντικειμενικών αξιών μέχρι το τέλος του 2015, αλλά και τη δέσμευση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έχει ετοιμάσει το μηχανισμό αυτόματης αναπροσαρμογής των αξιών, ο οποίος θα οδηγήσει σε εξομοίωση αντικειμενικών εμπορικών σε τρία χρόνια.
Ο Πολ Τόμσεν και οι εκπρόσωποι των δανειστών εκτίμησαν ότι μια αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών αυτή την περίοδο δεν θα σήμανε μόνο αυξήσεις, αλλά και γενναίες μειώσεις σε περιοχές όπου οι εμπορικές τιμές είχαν καταβαραθρωθεί. Με δεδομένο ότι συμβόλαια αγοροπολισιών ή μεταβιβάσεις ακινήτων δεν γίνονται και οι κτήματα αγορά και η οικοδομή έχουν καταρρεύσει, μια αύξηση των αντικειμενικών δεν θα είχε ουσιαστικά κανένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, θα οδηγούσε σε ακόμη χειρότερες καταστάσεις στην αγορά ακινήτων, ενώ η εκτείναξη των φόρων και άλλων επιβαρύνσεων θα έφερνε σε δύσκολη θέση εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Ένα πιο δίκαιο τρόπο φαίνεται να βρει και το Υπουργείο Οικονομικών για να φορολογήσει τα αυτοκίνητα. Από το 2014 τα τέλη κυκλοφορίας θα υπολογίζονται σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην Ευρώπη, δηλαδή βάσει της λιανικής αξίας και όχι της εργοστασιακής ή του κυβισμού. Αλλάζουν τα δεδομένα για τα τέλη κυκλοφορίας του 2014 και γίνονται όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή η φορολόγηση στα αυτοκίνητα θα γίνεται με βάση την αξία της λιανικής και όχι της εργοστασιακής αξίας ή του κυβισμού του κινητήρα. Καλό ακούγεται αυτό και πιστεύω ότι και η κατανάλωση στα αυτοκίνητα καινούργια θα είναι και πιο φθηνή. Καλό ακούγεται. Λεφτά δεν έχουμε να πάρουμε όμως. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, τα τέλη κυκλοφορίας θα επιμερίζονται ισόπωσα στους 12 μήνες του κάθε έτους, με αποτέλεσμα αν κάποιος θέλει να κυκλοφορήσει το γιοταχή του για ένα ή περισσότερους μήνες να καταβάλει το ανάλογο τύπο. Αν δηλαδή κάποιος κάτοχος ενός οχήματος τετραετίας με κινητήρα 2,4 λίτρα αποφασίσει να το κινήσει για ένα μόνο μήνα, θα καταβάλει 73,3 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας και 25,8 ευρώ για φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Θα αλλάξουν και σε αυτούς. Τώρα έχουν ανάγκη το κράτος από χρήματα, θα φορολογήσει τους πάντες και τα πάντα. Πρέπει να το δώσει στην πράξη. Δεν μπορώ να το καταλάβω από τώρα. Με λίγα λόγια, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να υιοθετήσει ένα πραγματικά πιο δίκαιο και σωστό τρόπο για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, το οποίο θα υπολογίζεται βάσει των μηνών που κυκλοφορεί το κάθε γιοταχή, ενώ παράλληλα το ίδιο θα ισχύει και για το φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Παρ' όλα αυτά, οι πολίτες δηλώνουν επιφυλακτικοί. Είναι όντως δίκαιο. Είναι όντως δίκαιο. Πρέπει να γίνει, δεν το πιστεύω από αυτούς. Περνάμε τώρα στο χώρο της υγείας, όπου συνεχίζεται η προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών. Το νοσοκομείο Καλαμάτας παρέλαβε 5 νέα μηχανήματα αιμοκάθαρσης, ενώ υπήρξε συνάντηση για την καλύτερη λειτουργία της μονάδας και με το Σύλλογο Νευροπαθών. 5 νέα μηχανήματα αιμοκάθαρσης παρέλαβε σήμερα το νοσοκομείο Καλαμάτας στον τομέα τεχνητού νεφρού. Όπως είχαμε προαναγγείλει την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα Δευτέρα, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στο νοσοκομείο Καλαμάτας παραλάβαμε 5 νέα μηχανήματα αιμοκάθαρσης, συνολικού προϋπολογισμού 85.000 ευρώ. Όπως ξέρετε, το νοσοκομείο Καλαμάτας βρίσκεται σε μια διαδικασία αναβάθμισης και αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Σήμερα παραλάβαμε αυτά τα 5 νέα μηχανήματα, όμως δεν σταματάμε εδώ. Στόχος της διοίκησης είναι στην επόμενη διετία να καταφέρουμε να αντικαταστήσουμε όλο το στόλο των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης στη μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου Καλαμάτας. Όμως σήμερα νιώθω την υποχρέωση να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που στελεχώνουν τη μονάδα τεχνητού νεφρού, όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά και της Κυπαρισίας. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια στο διευθυντή τον κύριο Μπρεστογιάννη, στην κυρία Ζέρβα που είναι διευθύντρια του τεχνητού νεφρού στην νοσοκομιακή μονάδα της Κυπαρισίας, στην κυρία Γεωργακοπούλου, όπως επίσης και στις προϊσταμένες, στην κυρία Αράλη και στο υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό και στις δύο μονάδες τεχνητού νεφρού. Αξίζει να τονιστεί ότι υπήρξε συνάντηση από την πλευρά της διοίκησης με τον Σύλλογο Νεφροπαθών Μεσσηνίας, προκειμένου να δουν τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί αλλά και να εξοχνιστεί περισσότερο και ως προς τη λειτουργία αλλά και ως προς τον εξοπλισμό η μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Επίσης, σήμερα και στα πλαίσια της τακτικής επικοινωνίας που έχω με όλους τους συλλόγους, σήμερα είδα και συνάντησα το Σύλλογο Νεφροπαθών της Μεσσηνίας. Κάναμε μία συζήτηση προκειμένου να κουβεντιάσουμε την λειτουργία στη μονάδα τεχνητού νεφρού και πού θα πρέπει επίσης, κατά τη γνώμη τους, να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Μένουμε στο θέμα στο χώρο της υγείας για να δούμε ένα ακόμη θέμα. Στις υποδομές του νοσοκομείου θα ενταχθούν 2 νέοι υπέρυχοι και ένα λέιζερ λιθοτριψίας. Το νοσοκομείο Καλαμάτας συνεχίζει να εξυγχρονίζεται σε διάφορες μονάδες και ως προς τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του και σε λίγες ημέρες επρόκειτο να παραλάβει ένα λέιζερ λιθοτριψίας και 2 υπερήχους. Στις αμέσως επόμενες ημέρες
Ένα κομμάτι ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα παραληφθεί από το νοσοκομείο μας. Πρόκειται για ένα λέιζερ λιθοτριψίας, όπως επίσης και για δύο υπερήχους. Διαπιστώνεται πολύ καλά ότι αυτά που είχαμε πριν αρκετούς μήνες τώρα, ότι καθημερινά καταβάλλεται μια συλλογική προσπάθεια προκειμένου το νοσοκομείο μας να βελτιώσει στο μέτρο του δυνατού τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει, γίνεται μέρα με την ημέρα πράξη. Αυτό, κλείνοντας, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο αξιόλογο και αξιόμαχο προσωπικό που διαθέτει η νοσοκομειακή μονάδα Καλαμάτας και η νοσοκομειακή μονάδα Κυπαρισίας. Τα ανοιχτά ζητήματα που εκκρεμούν μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου απασχολούν ακόμα την αυτοδιοίκηση που έχει μπει στο στόχαστρο της διαθεσιμότητας για τα καλά. Για να καλυφθούν τα κενά που καταγράφονται πλέον σε προσωπικό και κυρίαρχα στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας, 29 οκταμηνίδες έπιασαν σήμερα δουλειά στις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας. Με οκταμηνίδες προσπαθεί να καλύψει τα κενά που παρουσιάζονται και από την διαθεσιμότητα η αυτοδιοίκηση και τα οποία αρχίζουν να μεγαλώνουν. Οι ανάγκες σε προσωπικό, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, είναι μεγάλες και σήμερα έπιασαν δουλειά 29 οκταμηνίδες που προσλήφθησαν μέχρι στο ΑΣΕΠ. 29 υπάλληλοι εδώ επιπλέον, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, 8 μηνών, οι λεγόμενοι οκταμηνίδες. Η πρόσληψη έγινε με διαδικασία ΣΕΠ. Μεμοριοδότηση. Έγινε ήδη η ανάρτηση των σχετικών πινάκων. Όποιος έχει οποιαδήποτε ένσταση μπορεί να την υποβάλει γραπτά και εξετάζεται. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα και ο κόσμος το ξέρει προσλήψεων έξω από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Αυτοί οι 29 θα απασχοληθούν κυρίως στην καθαριότητα, όπου υπάρχει πρόβλημα λόγω της μείωσης προσωπικού. Αυτή η μείωση δεν καλύπτεται με τους 29 που εγκρίθηκαν. Θα κάνουμε όμως ό,τι είναι δυνατόν να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης. Η εικόνα που επιβαρύνθηκε τόσο από την απεργία της περασμένης εβδομάδας όσο και από το κύμα των επισκεπτών όσον αφορά την καθαριότητα της πόλης επιχειρείται να αλλάξει με την πρόσληψη των οκταμηνιτών. Σε αυτήν την προσπάθεια, όπως δήλωσε ο κ. Νίκα, σημαντική είναι και η συμμετοχή των πολιτών. Παρακαλώ και τον κόσμο να βοηθήσει, διότι τα Σαββατοκύριακα ο πληθυσμός διπλασιάζεται και επαναλαμβάνω πρέπει με πολύ λιγότερο προσωπικό να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Επομένως να πετάμε τα σκουπίδια από εδώ και από εκεί ή να ρίχνουμε στους δρόμους ογκώδη αντικείμενα χωρίς ειδοποίηση υπηρεσίας, καταλαβαίνετε, δημιουργεί προβλήματα στην εικόνα της πόλης. Από 29 λοιπόν άτομα δουλεύουν σήμερα και ελπίζω μέσα σε μία εβδομάδα να έχει αλλάξει εντελώς η κατάσταση στην πόλη και στο Δήμο. Λοιπόν, το ζήτημα των κενών που θα καταγραφούν πλέον στην αυτοδιοίκηση και των όσων έρχονται με το πολυνομοσχέδιο αναμένεται να απασχολήσουν και την αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου. Στην Τρίπολη θα τεθεί και το θέμα που έχει να κάνει με την κατανομή των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Στον παλιό Νερόμυλο, στους Μήλους Κυπαρισίας, διεξήχθη μια πραγματικά ξεχωριστή μουσική και ποιητική βραδιά. Νίκος Ξητάκης και Μιχάλης Γκανάς πλαισίωσαν την εκδήλωση και εντυπωσίασαν με την ερμηνεία τους. Και τρεις νύχτες αναλήφθηκε. Τα χρόνια του 50 τόσα, τα βάσανα του 500. Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση και την μελοποιημένη μεταφορά του έργου του ποιητή Μιχάλη Γκανά με τίτλο Γυάλινα Γιάννενα, διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στον παλιό Νερόμυλο στους Μήλους Κυπαρισίας με διοργανωτές την Τζίμα και Νίκο Ημυριζιάδη. Ο τραγουδοποιός Νίκος Ξηδάκης που ερμήνευσε τα ποίηματα μας δήλωσε ότι πρόκειται για αποτέλεσμα 15 ετών στη συνεργασία με τον ποιητή από ανθολογίες του που μετουσιώθηκε σε έντεχνο μουσικό άκουσμα. Τόνισε ότι τα ποίηματα του μεταφέρθηκαν στο θεατή είναι διαχρονικά με αξίες λόγου και ανθρωπιάς, ενώ για την ποιότητα των μηνυμάτων του ελληνικού τραγουδιού μας εξήγησε ότι ο καθένας πράττει ό,τι νομίζει καλύτερο με την μουσική του, προσεγγίζοντας μέσα στον χρόνο μια ιστορία και μια μουσική διήγηση. Είναι καταρχήν ένα αποτέλεσμα πολλών ετών. Με τον Μιχάλη εδώ έχουμε ξεκινήσει από εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον να μελοποιώ εγώ κάποια ποίηματα από τις συλλογές του Μιχάλη, μια ανθολογία θα μπορούσα να το πω. Έχουμε δώσει αυτό το τίτλο μαζί, τα Γυάλινα Γιάννενα, και φτάσαμε μέχρι τώρα
που επιτέλους το ολοκληρώσαμε αυτό το έργο με την τελευταία συλλογή, την Άψυνθο του Μιχάλη. Και αρκετές φορές τώρα τελευταία παρουσιάζουμε όλο αυτό το έργο, ας το πω έτσι, μαζί. Ο Μιχάλης Γκανάς πρόσθεσε ότι ο ίδιος, παρότι είναι γιος Μιλωνά, χάρηκε που ο τόπος μας έχει τέτοια παραδοσιακά σημεία διαπαφής, ενώ επισήμανε ότι η περιοχή προσφέρεται για το συνδυασμό ποίησης και μουσικής μέσα από την ανθολογία ποιημάτων. Σε ερώτηση για το γεγονός ότι η Ελλάδα παράγει πολιτισμό ως μοναδική χώρα με μελοποιημένη ποίηση, υπογράμμισε ότι έχουν μελοποιηθεί ποίηματα από μεγάλους ποιητές, ενώ μίλησε για την γη των ποιητών μας, όπως είναι η Τριφυλία, που έχει γεννήσει μεγάλους ανθρώπους, όπως ο Μιχάλης Κατσαρός, τον οποίο έκανε ιδιαίτερη μνήμα. Ο ποιητής επήγγειλε ποίηματα από τις συλλογές του με σημείο αναφοράς τα βιώματα, τις αξίες, τις εικόνες της ελληνικής υπαίθρου μέσα από ένα πλέγμα αναφορών που έθεσαν αρμονικά. Ένα συνδυασμός ποίησης και μουσικής που δεν πολύ συνηθίζεται. Είμαστε εκτός από συνεργάτες σε πολύ καλή φίλη χρόνια και αυτό έχει να κάνει και με το ήθος της δουλειάς και με το ύφος της. Δεν θέλω να διεκδικήσουμε πρωτιές και αποκλειστικότητες. Σίγουρα έχουν μελοποιήσει ξένους ποιητές και άλλοι σε άλλες χώρες. Πάντως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εδώ. Έχουν μελοποιηθεί πολύ καλά από πολύ σπουδαίους μουσικούς, σπουδαίοι ποιητές. Υπάρχει μια παράδοση. Πώς σκοτεινεύα τήρα της ψυχής μου. Τελευταίο χορτάρι, τελευταίος άνεμος πάνω στη γη. Σκοτεινή μητέρα, χτυπάει ακόμη η ζεστή σου καρδιά. Στη συχνότητα της τηλεόρασης Best καθημερινά έχετε δυνατότητα να παρακολουθείτε την εκπομπή Κόντρα και Ρήξη. Ο Κυριάκος Βελόπουλος κάθε βράδυ στις 11 σχολιάζει την επικαιρότητα και όχι μόνο. Κόντρα και Ρήξη. Η νέα εκπομπή που προστίθεται στο καθημερινό πρόγραμμα της τηλεόρασης Best. Τις απέλπιδες προσπάθειες έτσι με το Κατάρ, οι οποίες δεν κατέληξαν τελικά και πουθενά και πέραν τούτου ουδέν. Ξαφνικά έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, φεύγει ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών και πάει επιγόντως να συναντήσει τον κύριο Νταβούτογλου στην Κωνσταντινούπολη. Θα ανταποδώσει ο κύριος Νταβούτογλου επίσης στο ταξίδι αυτό. Ετοιμάζονται ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών για να πάνε για το ταξίδι του στην Αμερική. Όλη αυτή η κινητικότητα είναι λίγο περίεργη. Στην εκπομπή, ο Κυριάκος Βελόπουλος με τον Νίκο Βασιλιάδη παρουσιάζουν όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Πρόκειται για μια ενημερωτική εκπομπή με θέματα πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου. Αλλά δεν μας άκουγαν το διαιτέ στο σύστημα οι ίδιοι, είναι οι ευρωπατριώτες. Είμαστε οι προδότες. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Κάτι για να σοβαρευτούμε κάτι. Ακριβώς. Να σοβαρευτούμε, κύριε Βασιλιάδη. Είναι λίγοι όλοι. Και δεν αναφέρομαι στα πόσα πολλά. Αναφέρθηκα σε όλους. Είναι λίγοι, δεν διαβάζουν. Δεν μελετάνε. Βλέπω τώρα αρχικούς κομμάτων μαυρισμένους από τη θάλασσα. Έρχονται στη Βουλή, μιλάνε και εξαφανίζονται στις διακοπές τους. Έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Να σου πω λοιπόν τι συμβαίνει. 7 Απριλίου του 2011, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών μιλάει σε μια ομίγυρη του κόμματός του. Σε συνέδριο. Και ο Νταβούτογλου δηλαδή. Μπράβο. Ναι. Ο Αχμέτ λέει το εξής. Άκου να δεις. Ακριβώς το διαβάζω. Μέχρι 2011 τότε ξεκινάει η κόντρα με το Ισραήλ και διωγγούται. Μέχρι το έτος 2023 θα ξανασμίξουμε με τα αδέρφια μας που βρίσκονται στα εδάφη που χάσαμε την περίοδο 11-23. Ορισμένοι, το τονίζω, να αντιληφθούν για ποιο λόγο φάγανε τον Καραμαλή. Ποιοι ήταν οι λόγοι που φάγανε τον Καραμαλή. Ποιοι ήταν οι λόγοι που βάλαν βόμβα στο Σινούκ και φάγανε τον Πατριάρχη. Με αυτό το Σινούκ το 2004 θα πήγαινε ο Πούτιν στις Έλληνες, ο πρόεδρος της Ρωσίας, στο μεγάλο ραντεβού που κλείστηκε στο Βατοπέδι, μεταξύ Εφραίμ, Πατριάρχη Αλεξανδρίας, Πούτιν και Καραμαλή. Ήταν μία μέρα πριν μιλήσει στην έκθεση ο Καραμαλής, είχε αυτή τη συμφωνία. Η αλήθεια για τους Γερμανούς από το 1894 και την ακρίβεια και μετά, ήθελαν τον αφανισμό των Ελλήνων και της Ελλάδας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ειλικρινά, αν διαβάσετε πως η Deutsche Bank μπήκε στην Τουρκία, στη Μικρά Ασία μας πως μπήκε αυτή η τράπεζα και έφαγε όλες τις χρυσές λίρες των Ελλήνων, θα κλάψετε, το διάβασα εγώ βούρκος, αλλά δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό να το πολιτοποίησαν. Το πολιτοποίησε το ελληνικό κράτος. Μην ξεχνάτε ότι και ο Ανδρέας Πανδρέου όταν πήγαν να βγάλει τα κοιτάσματα τη δεκαετία του 80, τον έταγαν λάχανο με το μέα κούλπα που είπε. Ποιο μέα κούλπα, εντολή εκτέλεσε. Καταλάβετε το. Τι είπα, θα σε φάμε λάχανο. <Το->
Έργα αναβάθμισης και ταυτόχρονα οικονομίας πραγματοποιήθηκαν στο κολλημητήριο της Καλαμάτας. Ο χώρος πλέον λειτουργεί βάσει της νομοθεσίας περί εξοικονόμησης ενέργειας. Στην ταράτσα έχουν τοποθετηθεί 25 τετραγωνικά μέτρα ηλιακών θηλεκτών. Επιτέλους, το κολλημητήριο Καλαμάτας αναβαθμίστηκε αφού ξεκίνησαν να δουλεύουν οι ηλιακοί θερμοσύφωνες που αναμένεται να εξοικονομήσουν πετρέλαιο 4.500 λίτρων. Από την άλλη, ενέργειες γίνονται για το αντλιοστάσιο που θα έχει οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια περίπου 30%. Ενώ φυσικά τοποθετήθηκε και ράμπα για αμαία. Είναι ένα έργο ουσίας. Δυστυχώς σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, μόνο έργα ουσίας μπορούμε να κάνουμε. Φτάνει να πω ότι με αυτούς τους ηλιακούς η οικονομία που θα γίνεται κάθε χρόνο σε πετρέλαιο είναι γύρω στις 4.500 λίτρα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς που ψάχνουμε και το τελευταίο ευρώ. Ταυτόχρονα γίνεται αναβάθμιση στο αντλιοστάσιο. Από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει εγκατάσταση πυκνωτών, έτσι ώστε να έχουμε περίπου 30% οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια. Συνεχίζουμε με αναβαθμίσεις γενικότερης φύσεως στο αντλιοστάσιο. Και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ήδη έχει εγκατασταθεί στο χώρο μία ράμπα για αμαία, για άτομα με κινητική αναπηρία. Οπότε θα ήθελα να καλέσω όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, να έρθουν να επισκεφτούν το κολλημητήριο και να κάνουν και μπάνιο. Στην ταράτσα των εγκαταστάσεων τοποθετήθηκαν 25 τετραγωνικά μέτρα ηλιακών συλλεκτών, ενώ τα δοχεία είναι χωρητικότητας 2.000 λίτρων. Αποτελείται από 25 τετραγωνικά μέτρα ηλιακού συλλέκτες επιλεκτικούς που τοποθετήθηκαν πάνω στην ταράτσα των κτηρίων του κολλημητηρίου και συνδυάζονται μαζί με δύο ηλιακά δοχεία συνολικού όγκου 2.000 λίτρων, τα οποία θα έρθουν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του κολλημητηρίου για τα ζεστά νερά χρήσης, δηλαδή για τα ντους που κάνουν τα παιδιά που αθλούνται. Το έργο αυτό είναι αρκετά επιδεικτικό, θα έλεγα, είναι με τα πρώτα έργα που γίνονται τέτοιου είδους στη χώρα μας και όπως είπε ο κ. Αδαμόπουλος, θα καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε, έχει εκτιμήσει ο μελετητής, ένα ποσό γύρω στα 4.500 λίτρα το πετρέλαιο το χρόνο, που ισοδυναμεί με περίπου 6.000 ευρώ ετησίως. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του έργου ήταν γύρω στους 8.000, η απόσταση, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λίγο πάνω από ένα χρόνο. Το έργο πραγματοποιήθηκε βάσει της μελέτης της νομοθεσίας εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ υπάρχει και δυνατότητα επέκτασης για να καλυφθεί 100% το κολλημητήριο. Μελέτη εδώ για το κολλημητήριο και λάβαμε υπόψη μας πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Ανδριανός Πλήρη, είναι μια μελέτη τελευταίας γενιάς. Δηλαδή και δεν είναι κάτι απλά ηλιακά που μπήκαν απάνω για να ζεσταίνουμε κάποιους θερμοσύφωνες. Είναι μια μελέτη η οποία έχει μέσα την νομοθεσία της εξοικονόμησης ενέργειας, πολλές παραμέτρους και έχει και τη δυνατότητα επιλεκτικά ανάλογα με τη χρήση του κολλημητηρίου, με πολύ μικρή δαπάνη θα έχουμε καταγραφή της εξοικονόμησης ενέργειας και των αναγκών που συνεχεί, ώστε αν χρειαστεί να κάνουμε και μικροεπεκτάσεις ώστε να καλύπτεται στο 100% η λειτουργία του κολλημητηρίου. Το λέω αυτό όχι ότι δεν θα καλύπτεται τους 7-8 μήνες, αλλά δεν έχουμε πλήρη στοιχεία για τη λειτουργία της κολλημητικής δεξαμενής το χειμώνα. Αυτό το λέω για να προλάβω οτιδήποτε, ότι αν χρειαστεί μπορούμε να προσθέσουμε ελάχιστα τετραγωνικά, δεν μιλάω 25, ώστε να είμαστε, οι μετρήσεις υπάρχουν, η πράξη θα μας οδηγήσει ώστε το κολλημητήριο να καλύπτεται στο 100%. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best Apollos και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.